Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε γρήγορα με τον υπεύθυνο γραφείου τύπου του ΣΕΓΑΣ. Ο ΣΕΓΑΣ είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μπάμπη Ζανιά. Καλησπέρα κύριε Ζανιά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές της ακροατίας. 35ος Μαραθώνιος Αθήνας έπεται σε πολύ λίγες μέρες, 12 Νοεμβρίου, αυτό το μεγάλο γεγονός, το γεγονός αυτό που ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδας, γνωστό πλέον παγκοσμίως. Να μιλήσουμε για τα νούμερα, κύριε Ζανιά, τα οποία είμαι σίγουρος θα είναι πάλι εξίσου εντυπωσιακά όπως και πέρσι. Βεβαίως, κάθε χρόνο ο Μαραθώνιος βλέπουμε έχει μπει σε μια ανωδική τροχιά και κάθε χρόνο καταρρύπτουμε αρκετά ρεκόρ, θα μου επιτρέψετε να πω. Πριν όμως από αυτό, ήθελα να πω ότι φέτος ο ΣΕΓΑΣ γιορτάζει η μεγαλύτερη και αρχαιότερη ομοσπονδία στην Ελλάδα, μιας και αναφέρατε και ολόκληρο το όνομά του στην αρχή, κύριε Μαντικέ. Ο ΣΕΓΑΣ γιορτάζει 120 χρόνια φέτος. Θα γίνει και μια μεγάλη γιορτή αρχές του Δεκέμβρη, γιορτάζοντας τα 120 χρόνια στον Παρνασσό, στη φιλολογική λέσχη εκεί, στο Παρνασσό, όπου θα είναι στην πλατεία, μου διαφεύγει τώρα το όνομα. Δεν πειράζει, 120 χρόνια. 120 χρόνια, 1897-2017, αυτή είναι η ζωή της μεγαλύτερης και αρχαιότερης ομοσπονδίας, η πρώτη ομοσπονδία να πούμε στην Ελλάδα, που από εκεί γαλήθησε και άνδρωσε, να μου επιτρέψετε τη λέξη, όλα τα αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αρσιβαρών, ποδήλατο, κολύμπι, μέχρι τα τελευταία, επασία, ταϊκβοντό, όλα αυτά τα αθλήματα πέρασαν από το ΣΕΓΑΣ, που στη συνέχεια, αφού απέκτησαν πάρα πολλούς φίλους, έγιναν ανεξάρτητες ομοσπονδίες. Και ένα αντικείμενο που έχετε υπό την οργάνωση τη δική σας, είναι αυτό το μεγάλο γεγονός, ο Μαραθώνιος της Αθήνας, ο αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Ωραία. Να γυρίσουμε στο σήμερα λοιπόν. Τι αριθμό αιτήσεων, ας πούμε, έχετε κύριε Ζανιά μέχρι στιγμής? Ξεπερνάμε τις 51.000. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πλαφόν, δηλαδή να πούμε stop, υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή να βιαστούμε? Ήδη το έχουμε πει, εδώ και αρκετές ημέρες. Ήδη το έχουμε πει, δεν παίρνουμε άλλες συμμετοχές, δεν μπορούμε να πάρουμε άλλες συμμετοχές. Δηλαδή αν μπω τώρα στο site να βάλω συμμετοχή, θα μου απαγορευτεί από το site, θα μου βγάλει κάποια έμειξη? Δεν μπορείτε, ναι, δεν μπορείτε. Δεν γίνεται. Δεν μπορείτε. Έχει κλείσει. Και ήθελα να τρέξω, κύριε Ζανιά, τώρα το μαραθώνιο εγώ, η αλήθεια είναι. Αλλά θέλει πολύ προπόνηση, να το λέμε αυτό. Στα 42 χιλιόμετρα. Αυτό είναι. Στα 42 χιλιόμετρα είναι λίγο δύσκολο. Ας ξεκινήσουμε με τα 5 και τον 10 που έχει. Αυτά δεν έχουν απαγόρευση τώρα. Πώς δεν έχουν? Έχουν και αυτά, δηλαδή είμαστε γεμάτοι. Βεβαίως, να σας πω. Τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα έχουν κλείσει από τον Απρίλιο. Μέσα σε 12-14 ώρες όταν άνοιξαν οι συμμετοχές, όταν άνοιξε η εφαρμογή, το site του ΣΕΓΑΣ, έκλεισαν οι συμμετοχές. Σε 12-14 ώρες. Από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιες λίγες συμμετοχές που ήταν οι ομαδικές που λέμε εμείς, είχαμε κρατήσει κάποιες θέσεις για κάποια σχολεία, για κάποιες εταιρείες που κάνανε ομαδικές εγγραφές και κάποιες που μας είχαν παραγγελθεί, να μου επιτραπεί η λέξη, από το εξωτερικό. Από εκεί και πέρα κινήθηκε, δηλαδή αν κάποιοι δηλώθηκαν, ήταν στο επίπεδο των ακυρώσεων, γιατί υπάρχει ένα 10% που ακυρώνει. Έτσι λοιπόν τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα έκλεισαν πάρα πολύ γρήγορα. Υπήρχε πολύ μικρό ποσοστό από ακυρώσεις. Όπως και πέρυσι, για να ικανοποιήσουμε τους φίλους δρομής, συμπεριλάβαμε στο πρόγραμμα του Μαραθώνιου και ένα απογευματινό αγώνα, τα 5.000 μέτρα, που γίνονται το απόγευμα της ίδιας μέρας με ώρα εκκίνησης στις 4 και τέταρτο. Πιο αργά δηλαδή αυτό, ναι. 4 και ναι, έχουν τελειώσει όλα, οπότε στις 4 και τέταρτο κάνουμε τα 5 χιλιόμετρα, έχουν τελειώσει, εννοώ πεντάρια, δεκάρια πρωινά, σύνομα Αθώνιος, οπότε στις 4 και 4 δίνεται η εκκίνηση για έναν ακόμα αγώνα δρόμου 5.000 μέτρων να ικανοποιήσουμε τους φίλους που θα θέλανε να τρέξουν. Άρα κύριε Ζανιά, για αυτούς που θέλουν να... Και αυτός ο αγώνας όμως έχει κλείσει. Άρα δεν υπάρχει
Όσοι δεν έχουν κάνει αιτήσει δεν μπορούν να τρέξουν στο μαραθώνιο στη Ζητώνα Κανέλη. Δεν μπορούν, δεν μπορούν, γιατί αυτό το λέω γιατί δεχόμαστε και πολλά τηλέφωνα από φίλους που θέλουν να τρέξουν και όταν τους λέμε ότι μα δεν μπορείτε να δηλωθείτε, επιμένουν και μας λένε ότι γιατί και πώς και τα λοιπά. Ναι. Τέλος πάντων δεν έτσι να πληροφορηθεί. Εμείς έχουμε βγάλει δελτία, αρκετά δελτία, που, δελτία τύπου, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι γίνουν τις συμμετοχές, τρέξτε να προλάβετε. Δυστυχώς όμως κάποιοι φίλοι δεν θα μείνουν, να ευχηθούμε να τους έχουμε μαζί, δεν θα μπορέσουν να είναι μαζί μας. Ας ευχηθούμε να τους έχουμε του χρόνου. Και ως θεατές βέβαια είναι ωραίο γεγονός να το παρακολουθήσεις, να το πούμε και αυτό, να είσαι στο Καλλιμάρμαρο, να βλέπεις τους αθλητές που μπαίνουν στο Καλλιμάρμαρο για να τερματίσουν. Γιατί αριθμό ετήσεων μιλάμε, κύριε Ζανιά, ας πούμε για το μαραθώνιο, πόσοι είναι οι δρομείς? Ξεπερνάμε συνολικά τις 51.000 σε όλες τις διαδρομές. Βεβαίως. Πάνω από 51.000. Το μαραθώνιο στα 42.195 μέτρα έχουν δηλωθεί 18.500 άτομα. Ενώ περίπου 10.000 στα 10 χιλιόμετρα το πρωί και στα, 10 χιλιόμετρα, και στα 5 χιλιόμετρα άλλες 10.000. Αυτό που λέμε τώρα να σας πω, κύριε Μαντικέη, εκτός από τους λόγους ασφαλείας που λέμε, υπάρχουν και λόγοι υποδομής. Δεν αντέχει η υποδομή για να δεχτούμε περισσότερους δρομείς. Αυτό έχει να κάνει με την μαραθώνια διαδρομή που θα χρειαστεί διαπλάτυνση και έχει να κάνει και με την αφετηρία. Όπου στην αφετηρία χρειάζονται έργα επιμήκυνσης της κίνησης για να μπορέσουμε να βάλουμε όλο αυτόν τον κόσμο. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε 400-400 μέτρα επιχειρούμε με κάθε ασφάλεια να βάλουμε 18.500 άτομα. Άλλα 500 άτομα είμαστε στα κόκκινα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, σε 400 μέτρα να βάλετε 18, 19, 20.000. Έτσι λοιπόν εμείς για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε και τους δρομείς μας δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Άλλωστε οι εκκινήσεις δίνονται με χρονοκαθυστέρηση. Είναι 11 κύματα φέτος με χρονοκαθυστέρηση, δηλαδή θα φύγουν στην αρχή οι ελίτ αθλητές και οι αθλητές που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι περίπου ας πούμε αυτοί οι αθλητές περίπου τους 200 και θα πλαισιωθούν με άλλους οι οποίοι έχουν επίσης καλές επιδόσεις αλλά δεν τρέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, δεν μετέχουν δηλαδή, δεν έχουν εγγραφή, δεν είναι από συλλόγους. Έτσι λοιπόν ένα σύνολο χιλίων περίπου θα φύγει στο πρώτο γκρουπ, μετά θα ακολουθήσει άλλο γκρουπ με 2.000, στη συνέχεια άλλες 2.000, μέχρι να φτάσουμε 11 περίπου που θα έχουμε διαχέσει τις διάφορες, εκκινήσεις, για να φτάσουμε λοιπόν στις 18.500. 11 κύματα στο μαραθώνα. Αυτό σημαίνει, και μιας μιλάμε και για νούμερα, ότι περίπου για 6 χιλιόμετρα θα υπάρχει κόσμος στη μαραθώνια διαδρομή, δηλαδή και μετά τον τύμβο θα είναι ένα κομβόι, θα είναι γεμάτος ο δρόμος. Αυτό μας κάνει να λέμε ότι για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να βάλουμε και άλλους περισσότερους. Γιατί οι δρομείς, όπως ξέρετε, μπαίνουν στον τύμβο να αποκτήσουν φόρο τιμής στους Αθηναίους πλήτες που έπεσαν στη μάχη του Μαραθώνα, και εκεί ο χώρος λόγω της αρχαιολογικής του σημασίας είναι πολύ στενοί οι δρόμοι που να μπορέσουν να μπουν από την λεωφόρο Μαραθώνα στον τύμβο και να ξαναβγουν στη Μαραθώνα. Μας στέλνουν μηνύματα και κάποιοι ακροατές, μας ρωτάνε αν θα κάνει την έναρξη του μαραθωνίου ο κύριος Ψινάκης. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν θα πιαστεί όπλο και πυροβολήσει στον αέρα ο κύριος Ψινάκης. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να λείπει. Α, θα είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να λείπει. Κάθε χρόνο είναι μαζί. Ο εκάστοτε Δήμαρχος του Μαραθώνα. Τώρα είναι Δήμαρχος ο κύριος Ψινάκης. Βεβαίως ο κύριος Ψινάκης μαζί με την κυρία Ζούρου και με τον πρόεδρο του ΣΕΓΑ, τον κύριο Παναγόπουλο, και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων, τον κύριο Πάκο Μποράο, είναι αυτοί που δίνουν την εκκίνηση κάθε τα τελευταία χρόνια από την ιστορική αφετηρία του Μαραθωνίου στον Μαραθώνα. Και δείχνει ότι ο Δήμαρχος του Μαραθώνα, ο κύριος Ψινάκης, τρέχει αυτό το γεγονός από την αρχή της χρονιάς, όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Απλά δείχνω, δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι ίσως είναι από τους δημάρχους που το προωθούν πιο πολύ από προηγούμενους δημάρχους. Δεν ξέρω και ποια είναι η δική σας προσωπική εκτίμηση, κύριε Ζανιά, επειδή έχετε αναλάβει όλους τους μαραθωνίους σχεδόν. Ναι, ο κ. Ψινάκης έχει επικεντρώσει στην ιστορικότητα, στο συνώνυμο του μαραθώνα με το μαραθώνιο δρόμο. Αυτή είναι η αιχμή του δόρατος.
και μέσα σε αυτό το πρόγραμμά του κάνει αρκετές προσπάθειες στο εξωτερικό, έρχεται σε επαφή με πολύ κόσμο να διαφημίσει, να με τραπεί λέξη, να διαφημίσει τον Μαραθώνιο αλλά και τον τόπο του, κάνοντας παράλληλα και άλλες εκδηλώσεις. Κύριε Δανία, μεγάλος έτσι ένας άνθρωπος, η περιφέρεια, η κυρία Δούρου, η οποία και αυτή είναι συνδιοργανωτής μαζί μας και με το Δήμο Αθηναίων, αυτοί είναι οι κύριοι άξονες συνδιοργανωτές για τον αγώνα, αυτόν τον μεγάλο αγώνα, τον Μαραθώνιο, τον αυθεντικό. Κύριε Δανία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη τηλεφωνική μας επικοινωνία και την ενημέρωση έτσι στα νούμερα για αυτό το μεγάλο γεγονός, για τον αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τον 35ο. Να ευχηθώ και καλή δύναμη, γιατί αυτά τα νούμερα είναι δύσκολα να τα διαχειριστείς, αλλά πάντα ο ΣΕΓΑΣ τα καταφέρνει μία χαρά, έχουμε να πούμε, ναι, και το έχουμε δει κιόλας με τα μάτια μας. Αυτό έγκυται να πω ότι στην εμπειρία των στελεχών, των ανθρώπων που ασχολούνται με το Μαραθώνιο, είναι η εμπειρία και τη στρατηγική που ακολουθούμε. Χρόνο με το χρόνο βάζουμε από ένα λιθαράκι να χτίζουμε αυτό το γεγονός από το 1983 μέχρι τώρα. Είχα την τιμή από τότε μέχρι τώρα να τους έχω κάνει όλους αυτούς τους μαραθωνίους. Εγώ από το κομμάτι το δικό μου, ως υπεύθυνος επικοινωνίας, υπεύθυνος τύπου της μεγαλύτερης ομοσπονδίας που λέγαμε και πριν. Και πιστεύω ότι έτσι τα καταφέρνουμε να σταθούμε αντάξει, και αυτό είναι το μεγάλο μας, η μεγάλη μας αγωνία, να τερματίσουν όλοι, σε όποια απόσταση και να συμμετέχουν, να τερματίσουν υγιείς πρώτον, και δεύτερον κάθε χρόνο να φερόμαστε έτσι σε όλους τους δρομείς, σε όλους τους συμμετέχοντες, όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο γεγονός. Όλοι λοιπόν, αν έχω λίγο το χρόνο, σας παρακαλώ, ήθελα να πω ότι κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, εδώ στην Αθήνα, η Αθήνα είναι το κέντρο για 4 ημέρες, είναι το κέντρο του μαραθωνίου για όλο τον κόσμο. Και αυτό γιατί σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ομοσπονδία των Μαραθωνίων, την AIMS, γίνεται μια ειδική τελετή, τον Γκαλά που λέμε. Φέτος θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής την Παρασκευή στις 8 του μηνός, γιατί είναι ένα τετραήμερο γεγονός, δεν ξέρω αν το είπαμε αυτό πριν. Από την Πέμπτη μέχρι την Κυριακή γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Λοιπόν, να πω ότι την Παρασκευή όμως, να επικεντρώσουμε εκεί, θα έρθουν εδώ για να πάρουν το βραβείο, ενώ έχουν επιλεγεί 2 άντρες και 2 γυναίκες, παγκόσμιες μορφές του μαραθωνιού που έχουν ξεχωρίσει το 2017, και εδώ θα ανακηρυχθεί ο κορυφαίος άντρας και η κορυφαία γυναίκα. Φέτος λοιπόν υποψήφιοι εδώ στην Αθήνα είναι ο Ελιούτ Κιπτσόγκε, μια μεγάλη μορφή, ο Κενιάτης, που κέρδισε το μαραθώνιο στο Βερολίνο φέτος με παγκόσμιο ρεκόρ με 2 ώρες 03 και 32, εκπληκτικός χρόνος. Είναι αυτός ο οποίος, θα θυμούνται φίλοι, επιχείρησε στη Μόντσα της Ιταλίας να κατέβει τις 2 ώρες, είναι ένα σημαντικό γεγονός αυτό, να μπορέσουν οι μαραθωνοδρόμοι να τρέξουν κάτω από 2 ώρες. Δεν τα κατάφερε όμως, έκανε 2 ώρες και 25 δευτερόλεπτα. Βλέπουμε ότι είναι στο όριο της, μπορείς να το κάνει. Αυτός λοιπόν ο εκπληκτικός αθλητής, ο Ελιούτ Κιπτσόγκε, είναι ο ένας υποψήφιος για καλύτερος μαραθωνοδρόμος. Ο έτερος είναι συμπατριώτης του, Κενιάτης, ο Τζέφρι Κίροι, που κέρδισε το μαραθώνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα φέτος του Λονδίνου με 2-0-27. Στις γυναίκες, η Ρόουζ Ελίμο από το Μπαχρέιν, που κέρδισε το μαραθώνιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου φέτος, είναι η μία γυναίκα, και η δεύτερη είναι η Μέρι Κριτάνη από την Κένια, η οποία επίσης στο Λονδίνο, αλλά το μαραθώνιο του Λονδίνου, όχι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το μαραθώνιο του Λονδίνου σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στις γυναίκες με 2:17:01. Είδατε, πάντα οι Κενιάτες, έτσι, δεν ξέρω τι έχουν οι Κενιάτες, και είναι πάντα πρώτοι που τελειώνουν, τερματίζουν το μαραθώνιο. Δηλαδή, είναι απορία το πρόγραμμα που έχουμε, είναι το πρόγραμμα που έχουμε, είναι το ότι τρέχουν από μικρή, προγραμματίζουν αυτό τον αγώνα, μεγάλες αποστάσεις, είναι το υψόμετρο, είναι η προετοιμασία που κάνουν και η εμπειρία τους, η προπονητική, που βγάζουν συνέχεια δρομή. Όπως άλλες χώρες βγάζουν σε άλλα αθλήματα, ας πούμε, Ήταν ο Μπάμπης Δανιάς, υπεύθυνος γραφείου τύπου του ΣΕΓΑΣ, του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων, που διοργανώνει τον αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, τον 35ο αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου. Να πούμε ότι βοηθάει και τουριστικά όλο αυτό. Έρχονται τουρίστες περισσότεροι σε μια περίοδο ίσως που είναι νεκρή
τουριστικά, να πούμε, ο Μαραθώνιος δίνει μια ένεση τόνωσης στον ελληνικό τουρισμό. Όλοι λοιπόν 12 Νοεμβρίου στον 35ο Μαραθώνιο Αθήνας. Κύριε Ζανιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να κερδίσουμε το άλλο στοίχημα, το ένα με τις συμμετοχές το κερδίσαμε. Τώρα βάζουμε ένα άλλο στοίχημα να έρθει ο κόσμος στις κερκίδες του Καλλιμάρμαρου, να υποδεχτούμε όσους τερματίζουν μέσα σε αυτό το υπέροχο στάδιο και να ζήσουν αυτή τη μεγάλη μέρα, αυτή τη γιορτή όσοι δεν την έχουν ζήσει. Και όπως είπατε στην αρχή και εσείς κύριε Μαδική, που τα έχετε ζήσει και ξέρω πολύ καλά για αρκετές φορές, αρκετούς χρόνους, ξέρετε ότι αξίζει τον κόπο. Είναι κάτι το διαφορετικό αυτή η γιορτή εκεί μέσα στο Καλλιμάρμαρο, να μπορέσουμε να γιορτάσουμε, να υποδεχτούμε τους δρομείς. Όλος ο κόσμος λοιπόν είναι αυτό το στοίχημά μας, όσο περισσότερος μπορεί να έρθει να γεμίσουμε το στάδιο. Ένα πολύ ωραίο αίσθημα που θα βιώσετε στις 12 Νοεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, στον 35ο Μαραθώνιο Αθήνας. Κύριε Ζανιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.